Πράσινο φως σε σχέδιο διάσωσης των τραπεζών έδωσε το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση 20 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κρατικά ταμεία για τη στήριξη των πιο αδύναμων τραπεζικών ιδρυμάτων. Όπως όλα δείχνουν, η πρώτη που θα λάβει χρήματα θα είναι η Monte dei Paschi, τα περιθώρια της οποίας για να συγκεντρώσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν στενέψει δραματικά. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός δήλωσε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα προληπτικό μέτρο. Η εξουσιοδότηση αφορά ποσά έως 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε αν θα χρειαστούν τόσα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρήσαμε καθήκον μας να προετοιμάσουμε αυτή την παρέμβαση για να σώσουμε τις αποταμιεύσεις. Το Ιταλικό κράτος θα δανειστεί χρήματα από τις αγορές προκειμένου να παράσχει επαρκές επίπεδο ρευστότητα στο Ιταλικό σύστημα. Τα χρήματα αυτά θα επιβαρύνουν το Ιταλικό χρέος, που είναι ήδη το δεύτερο μεγαλύτερο της Ευρώπης μετά από αυτό της Ελλάδας. Για την κρατική διάσωση των τραπεζών της, η Ιταλία αξιοποιεί παραθυράκι των ευρωπαϊκών κανονισμών, που σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπουν απώλειες για ομολογιούχους και καταθέτες. Ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι με την κυβερνητική παρέμβαση οι καταθέτες δεν θα έχουν καμία απώλεια.